για να πάω εγώ στις άλλες λαμπερές εκδηλώσεις που ξεκίνησαν χθες με τη φωταγώγηση της Καρδίτσας. Βασίλης Τσιάκος, ο δήμαρχος της πόλης, που ήρθε ασθμένοντας από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχατε προϋπολογισμό κι εσείς, Δήμαρχε, έτσι. Ναι, καλώς ήρθατε. Ακριβώς. Γεια σας. Γεια λοιπόν, σας. Θέλω να δούμε τις πολύ ωραίες εικόνες, γιατί επιχειρεί από φέτος να μπει δυναμικά σε επίπεδο Θεσσαλίας και χώρας και η Καρδίτσα στο παιχνίδι των Χριστουγέννων. Κάτι που συνέβαινε αρχικά με τα Τρίκαλα, μετά με το Βόλο, ακολούθησε η Λάρισα. Αλλά είπατε, γιατί εμείς να μην είμαστε. Μια γειτονιά είναι η Θεσσαλία έτσι κι αλλιώς. Κάποιος που θα δει τον πάρκο ή τη μια θεματική είναι πολύ κοντά να έρθει να δει και την άλλη. Τι έχουμε λοιπόν? Ακριβώς, να προς επίρρωση όσων είπατε, να πούμε πλέον ότι η Θεσσαλία, οι τέσσερις πρωτεύουσες Θεσσαλίας είναι πολύ όμορφες, οπότε μπορεί ένας επισκέπτης να επισκεφτεί και τις τέσσερις πρωτεύουσες, να ευχηθώ στο Βόλο αύριο να έχουν επιτυχία τα εγγένεια, να βοηθήσει ο καιρός για να χαρούν και οι κάτοικοι του Βόλου. Να πω λοιπόν ότι εμείς είχαμε υποσχεθεί στην Καρδίτσα ότι θα πρέπει να γίνουμε μια πόλη, αν θέλετε, με περισσότερο φως, περισσότερο γιορτινή, με περισσότερη αισιοδοξία. Γι' αυτό και χθες κάναμε τα εγγένεια του θεματικού μας πάρκου του Μαγεμένου Δάσους και ανάψαμε και το δέντρο το χριστουγεννιάτικο, το οποίο είναι στολισμένο φύλλο-φύλλο, έχει 30.000 λαμπιόνια, είναι, θα έλεγα, μια υπερπαραγωγή, ένα πολύ όμορφο θέαμα για όλους τους επισκέπτες. Χθες λοιπόν χιλιάδες κόσμου βγήκαν στην πλατεία. Ήταν, θα έλεγα, απίστευτο το πώς, παρόλες τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, γιατί χθες ήταν μια κρύα μέρα, ο κόσμος βγήκε στην πλατεία, ήταν γεμάτος χαμόγελα, αυτό ήταν η ανταμοιβή δική μας, το μπράβο του. Ήταν για μας, θα έλεγα, μία εντολή να συνεχίσουμε με την ίδια αγάπη και το ίδιο πάθος, να προσπαθούμε να φτάσουμε την Καρδίτσα ακόμη πιο ψηλά και να τη βάλουμε στη θέση του αυτοδιοικητικού χάρτη που της αξίζει, γιατί πιστεύουμε ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Καρδίτσα και θα τα αναδείξουμε στο πέρασμα του χρόνου είναι πάρα πολλά. Και να πούμε και κάτι, Δήμαρχε, γιατί και ο Καρδιτσιώτης να μην μπορεί κάθε μέρα να απολαμβάνει αυτή την ατμόσφαιρα γιορτής, γιατί ο επισκέπτης θα έρθει για μια, για δυο, για τρεις το πολύ μέρες. Τελειώνει. Βεβαίως. Ο Καρδιτσιώτης, το ότι για ένα μήνα θα έχει μια ατμόσφαιρα γιορτής στην πόλη, ότι θα ξέρει ο γονιός ότι κάθε απόγευμα θα μπορεί με τα παιδιά του να βρει κάτι διαφορετικό, να διασκεδάσει, να ανοίξει η καρδιά του, να γίνει και εκείνος παιδί, να φύγει λίγο από τα προβλήματα, ωραίο δέντρο, τώρα είδαμε τη στιγμή της φωταγώγησης. Ναι. Αυτό και μόνο να πει κάποιος ότι θα το αφήσω στα όρια της Καρδίτσας να λειτουργήσει ευεργετικά, είναι σπουδαίο. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν λέγανε, αυτή είναι και επιβράβευση, θα έλεγα, αυτών των ανθρώπων που δούλευαν επί δύο μήνες νυχθημερών και η κούραση έφυγε με μιας, ότι όλος ο κόσμος μας έλεγε επιτέλους έχουμε κι εμείς γιορτινή ατμόσφαιρα, θα καταλάβουμε τι θα πει Χριστούγεννα, μπορούμε να βγούμε έξω, άλλαξε η διάθεσή μας, θέλουμε να βγούμε έξω μαζί με τα παιδιά μας. Φέτος κάναμε μελέτη φωτισμού, κύριε Πολύζο, και φωτίσαμε την πόλη, θα δείτε ο φωτισμός πιστεύω είναι πάρα πολύ καλός, αναδεικνύει την πόλη και όλοι οι κάτοικοί της είναι ενθουσιασμένοι. Βεβαίως, εδώ θέλω να πω ότι προσπαθήσαμε, σας είπα πριν για το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είναι προς, ταιριάζει λίγο με το δέντρο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη, είναι φωτισμένο φύλλο-φύλλο. Φέραμε και μια μπάλα η οποία υπήρχε στη Μόσχα την για να βγάζουμε μέσα την φωτογραφία. Μπάλα σε ένα από τα πρώτα πλάνα που μπαίνει ολόκληρος μέσα και φωτογραφίζεις. Εννοείται, εννοείται. Εγώ είδα μια τέτοια μπάλα στη Βουκουρεστίου στην Αθήνα, μην πάμε στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει. Ναι, ναι. Τι ωραίο, τι καλόγουστο καρουσέλ. Ναι, αυτό. Ναι. Μπράβο. Ναι, ναι. Μπράβο. Προσπαθήσαμε και με το καρουζέλ, με τα σπιτάκια τα οποία φέτος θα έχουμε αγοράσει. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι περιουσία του Δήμου και θα χρησιμοποιηθούν και σε άλλες δράσεις. Αλλά και για τον χρόνο θα μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά και να κάνουμε δύο βήματα ακόμη παραπέρα. Πιστεύω ότι οι γιορτές είναι για τις οικογένειες, είναι για τον κόσμο. Οι γιορτές είναι φως. Η Καρδίτσα λοιπόν αυτή τη στιγμή συνδυάζει, θα έλεγα, το φως, την ωραία διάθεση. Το θεματικό πάρκο, το Μαγεμένο Δάσος, το οποίο πραγματικά έχει κάτι μαγικό. Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα άλσος ακριβώς στο κέντρο της Καρδίτσας, πάνω στην κεντρική πλατεία.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα το αναδείξουμε ακόμη περισσότερο και εκτιμώ, βλέποντας και την κίνηση, γιατί χθες παράδειγμα, σήμερα μάλλον, είχαμε τρία λεωφορεία από το Βόλο, από εσάς, ήρθαν να δουν το θεματικό μας πάρκο. Για αύριο έχουν κλείσει ήδη. Μα βλέπω εδώ Αλεξανδρούπολη, Καρπενήσι, Εύβοια, Κόρινθο, Τύρναβος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς. Πολύ καλή αρχή να μπείτε κι εσείς δυναμικότατα στην ωραία αυτή περίοδο. Η καρδίτσα της αξίζει, όπως είπατε, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.